Γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για τα γιορτινά μας τραπέζια να κλέψουμε τις παραστάσεις. Θα σας κάνω μια εκπληκτική σαλάτα, διαφορετική, χωρίς μπέικον, χωρίς σως, χωρίς τίποτα. Θα τη βγάλετε αυτή τη σαλάτα στο τραπέζι σας και θα γίνει χαμούλης. Είναι φανταστική. Έχει το ταλαγάνι που, παιδιά, τώρα το δοκίμασα και έχω ξετρελαθεί σε σαλάτα. Και πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη σαλάτα μας. Σαλάτα μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Σαλάτα, ρόκα, ανάμεικτη, ιταλική, ό,τι θέλετε. Εγώ έχω πάρει τις έτοιμες που είναι ιταλική. Θέλω καρύδι, γιατί η γιορτινή σαλάτα χωρίς καρύδι δεν γίνεται. Θέλω ντοματίνι. Τα λαγάνι που το πέρασα από σχαροτήγανο, σας δείχνω πώς το έκανα. Σταφίδες κρουτών με σκόρδο. Θέλω μπαλσάμικο μέλι, ελαιόλαδο και λίγο αλατάκι. Πάμε να τη φτιάξουμε. Θέλω ένα σχαροτήγανο, δυνατή φωτιά, να το κάψετε περίπου 5 λεπτάκια. Έχω βάλει μία κουταλιά λάδι και τώρα θα βάλω το ταλαγάνι με γεύση δυόσμο για τη φανταστική χριστουγεννιάτικη σαλάτα της Βασούλας σας, που είναι πολύ 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 ντελικάτα και διαφορετική. Πεθαίνω για το τσιτσίρισμα. 3 λεπτά την κάθε πλευρά και θα βάλουμε αυτό το εκπληκτικό ταλαγάνι με δυόσμο πάνω στη σαλάτα μας. Σαλάτα μου σε ένα μπολ, γιατί θέλω να μίξω το λαδάκι, το αλάτι και τα μισά υλικά μέσα σε σαλάτα, για να έχει παντού υλικό, όχι μόνο από πάνω. Λοιπόν, θα βάλω ελαιόλαδο, όχι πάρα πολύ, αλλά θέλει λίγο, ρε παιδιά, να μην είναι σαν χαρτί σαλάτα. Λοιπόν, θα βάλω το αλατάκι μου. Χωρίς αλάτι, παιδιά, εμείς δεν ζούμε. Και τώρα τι θα κάνω, θα βάλω τα μισά υλικά από ό,τι σας έδειξα, για να βάλουμε και από πάνω να είναι γιορτινή στολισμένη. Τις μισές σταφίδες. Είναι υπέροχη, είναι ντελικάτη, είναι απλή, είναι δροσερή και δεν σε λιγώνει. Τα μισά κρουτών μας με σκόρδο για να έχουμε πολύ ωραία γεύση. Δεν θα φιλήσουμε κανέναν. Ναι. Τα μισά ντοματίνια, όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com και είναι οι αναλογίες, τα ψησίματα, τα ταψιά, όλα. Και τα μισά καρυδάκια. Θα ρίξω και λίγο μπαλσάμικο με μέλι, γιατί θέλω και μέσα για να ανακατευτεί. Παιδιά, και αυτή είναι η σαλάτα που θα κλέψει τις εντυπώσεις στα γιορτινά σας τραπέζια. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά, να πάνε όλα τα υλικά στη σαλάτα μας, αυτή την ωραία, τη σικάτη, την τελικάτη. Και θα βάλουμε στο τέλος το μαγικό υλικό που τρελάθηκα, το ταλαγάνι στο σχαροτήγανο. Αυτό το πήραμε από το Lidl και έχει και γεύση με δυόσμο αυτό. Έχω ξετρελαθεί, το πήρε έτσι ο Δημήτρης να το δοκιμάσουμε και πάθαμε σοκ. Λοιπόν, πολύ καλό ανακάτημα πρώτα σε ένα μπολ και μετά θα βάλουμε τη σαλάτα μας σε μία ωραία σαλατιέρα για να τη βγάλουμε στα χριστουγεννιάτικά μας τραπέζια. Αφού τη μετέφερα τη σαλάτα μου σε μια ωραία σαλατιέρα για να μπορώ να την βάλω στα γιορτινά μου τραπέζια, θα βάλω τα υπόλοιπα υλικά για να είναι ομορφούλα. Λοιπόν, θα ρίξω το καρυδάκι μου, το υπόλοιπο. Όλες οι αναλογίες θα τις βρείτε κάτω στο κουτί περιγραφής. Πατήστε τα υλικά εδώ. Λοιπόν, θα βάλουμε το ντοματίνι μας. Απλά πρώτα ανακατεύουμε σε ένα άλλο μπολ. Να έχει παντού υλικά, όχι να έχει από πάνω. Λοιπόν, εγώ με χεράκι, γιατί στο σπίτι μου θέλω να μαγειρεύω με χεράκια. Λοιπόν, θα βάλουμε τις σταφίδες μας. Αν δεν τις τρώτε, μην τις βάλετε. Μπορείτε να βάλετε κράμπερι, μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο που σας αρέσει, αλλά η σταφίδα πάει πολύ ωραία, γιατί γλυκίζει. Τώρα, τι θα κάνω? Θα βάλω το ταλαγάνι που το έχω πεθάνει και το έκοψα τριγωνάκια.
Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η σαλάτα. Δεν υπάρχει. Θα σας δώσουν πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, την έκοψα. Το κάθε τα λαγανάκια μου το έκοψα στα 4 κομμάτια. Λοιπόν, και εδώ θα βάλουμε τώρα και τα κρουτών. Στην υγειά μας, τρελοκουζινάκια μου, και του χρόνου να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να τα λέμε κάθε χρόνο, να απολαμβάνουμε τις λιχουδιές της βασούλας σας που λατρεύετε κάθε χρόνο. Είναι η πιο ωραία σαλάτα που έχω κάνει, ντελικάτη, ελαφριά, δροσερή. Θέλω να τη βγάλετε στα χριστουγεννιάτικά σας τραπέζια, να με τρελάνετε με σχολεία, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι, να χτυπάτε το καμπαλάκι για να έρχονται λύσεις. Με ακολουθείτε Instagram, Twitter και TikTok. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για όλα που κάθε μέρα κάνετε στις συνταγές μου. Και είναι τιμή μου όλο αυτό που γίνεται να με αγαπάει τόσος κόσμος. Είσαστε η δύναμή μου. Τη σαλάτα και τα μάτια σας και σε όλα τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια. Στην υγειά μας. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Πολλά φιλάκια.